Νομίζουμε ότι πήραμε μια πολύ καλή εικόνα για όλο το πεδίο δράσης του κεφαλαίου όλο αυτό το διάστημα και νομίζουμε ότι μπορούμε να δούμε καλύτερα τις πτυχές της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δημιουργήθηκε και αποτελεί μια διακρατική ένωση του κεφαλαίου για να αποτελέσει τη συγκεντρωμένη δύναμη πυρός των ευρωπαϊκών μονοπωλίων στη σφοδρή σύγκρουση με αντίπαλους ομίλους των υπεραλιστικών κέντρων και κρατών, με βασικό στόχο τη μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης που διαπερνάει σαν κόκκινη κλωστή, θα λέγαμε, τη στρατηγική και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων στα κράτη-μέλη της. Εστιάζουμε στο εφοπλιστικό κεφάλαιο και το ευρωπαϊκό εφοπλιστικό κεφάλαιο αποτελεί διαχρονικά από τα ισχυρότερα τμήματα των αστικών τάξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ενίσχυση του οποίου στο διεθνή ανταγωνισμό που περιέγραψε ο σύντροφος ο Μάκης Παπαδόπουλος αποτελεί κεντρική επιδίωξή της. Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν βασικό στοιχείο της καπιταλιστικής ανάπτυξης και συνδέονται με την τροφοδότηση των χερσαίων ευρωπαϊκών μονοπωλιακών επιχειρήσεων, γενικότερα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με πρώτες ύλες και με σειρά οικονομικών δραστηριοτήτων όπως στα ναυπηγεία, στα λιμάνια, στις ναυτιλιακές υπηρεσίες, στις ασφάλειες, στις τράπεζες. Το 80% του παγκόσμιου εμπορίου εκτελείται δια θαλάσσης, ενώ το 40% των ενδοκινητικών φορτίων μεταφέρεται μέσω θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει σε χωρητικότητα το 40% του παγκόσμιου στόλου. Εκτιμάται ότι το 3-5% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγεται από βιομηχανίες και υπηρεσίες με βάση τη θάλασσα. Οι μεταφορές λοιπόν και οι θαλάσσιες αποτελούν κρίσιμη σημασία κλάδος σε όλη αυτή την διαπάλη με τις ανταγωνίστριες δυνάμεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν βάζει στο επίκεντρο την ένταση της εκμετάλλευσης όχι μόνο των αυτεργατών, των λιμενεργατών, των μεταλλεργατών στα ναυπηγεία, τη διατήρηση και την εμβάθυνση της απελευθέρωσης της αγοράς με ειδική στόχευση στα λιμάνια και την πίεση σε τρίτες χώρες για την τήρηση των λεγόμενων προτύπων, των λεγόμενων ελάχιστων προτύπων, των προδιαγραφών δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε το κεφάλαιο των χωρών αυτών να αποκτά πλεονέκτημα έναντι του εφοπλιστικού ναυτιλιακού κεφαλαίου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιδιώξεις του εφοπλιστικού κεφαλαίου φάνηκαν από πολύ νωρίς, από την κοινή ναυτιλιακή πολιτική που χρονολογείται από το 1986, που έθεσε σαν βασική προτεραιότητα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου και την αύξηση της κερδοφορίας του, τη συνθήκη του Μάστριχ που θέσπισε τις 4 ελευθερίες κίνησης και απότοκος της οποίας ήταν ο κανονισμός του 1992 που κατάργησε το καμποτάζ, δίνοντας τη δυνατότητα εκτέλεσης θαλάσσιων ενδομεταφορών από οποιαδήποτε ναυτιλιακή επιχείρηση με σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση που πήρε τη σκητάλη της κοινής ναυτιλιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαράχθηκε η στρατηγική, η λεγόμενη Ευρώπη 2020. Πάνω λοιπόν σε αυτό το έδαφος χτίστηκε ένας δεδαλώδες μηχανισμός ο οποίος είχε τους βασικούς στόχους να δώσει δηλαδή τεράστιες κρατικές ενισχύσεις στους εφοπλιστές, κρατικό και ευρωνοσιακό χρήμα από την άγρια λαιλασία του λαϊκού εισοδήματος στο όνομα να αποφύγουν δήθεν την αλλαγή σημαίας και τη μετεγκατάσταση της ναυτιλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες. Κατάργησαν κάθε κρατικό έλεγχο αναθέτοντας τους ελέγχους ασφαλείας των πλοίων απευθείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις νεογνώμονες συνδεδεμένες με τους εφοπλιστές και άλλα τμήματα του κεφαλαίου. Ξέρετε, αυτό είναι ένα σπορ που καλλιεργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλέον αυτοελέγχονται τα μονοπόλια και κάποιος πρέπει να αποδείξει ότι υπάρχει πρόβλημα με τα προϊόντα τους, με τις υπηρεσίες τους. Ο ίδιος πρέπει να αποδείξει, αυτός που αμφισβητεί, και όχι το ίδιο το μονοπόλιο. Αυτές πουλάνε λοιπόν οι εταιρείες διάτρητα πιστοποιητικά αξιοπλοείας σε υπέργερα και υποσυντήρητα σαπάκια του εφοπλιστικού κεφαλαίου με μειωμένες οργανικές συνθέσεις, εξοντοτικές συνθήκες εργασίας των αυτεργατών, και με τον τρόπο αυτό Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις συγκαλύπτουν
συγκαλύπτουν τα εφοπλιστικά εγκλήματα που κοστίζουν όχι μόνο ανθρώπινες ζωές και τεράστια περιβαλλοντικά εγκλήματα. Με την υπονόμευση βασικών κανόνων για την προστασία λοιπόν της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος, έχει χαραχτεί ο ευρωπαϊκός χώρος θαλάσσιων μεταφορών χωρίς σύνορα, δηλαδή χωρίς ελέγχους, τενολιακούς, διοικητικούς, γιατί ακριβώς αυτός είναι ο στόχος, να απαλλαχθούν οι εφοπλιστικοί όμιλοι από πρόσθετο, λέει, και περιττό διοικητικό κόστος. Με την εξαίρεση των αυτεργατών, ακόμη και από αυτούς τους πιο στοιχειώδεις νόμους για το ωράριο εργασίας, την υγιεινή και ασφάλεια, τους αποσπασμένους εργαζόμενους, αλλά και κάθε συνδικαλιστικό δικαίωμα. Η γαλέρα δηλαδή, όνομα και πράξη. Χαρακτηριστική είναι η απόφαση του Ευρωδικαστηρίου στην υπόθεση Vikings πριν χρόνια, που κήρυξε παράνομη την απεργία των αυτεργατών στο μόνιμο πλοίο, γιατί παραβιάζει την ελευθερία εγκατάσταση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, δηλαδή τα άγια των Αγίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα οι ναυτεργάτες εξαιρούνται από το συνδικαλιστικό νόμο του 1264 και υπάγονται στο καταργημένο έκτρωμα του νόμου 330 του 1976. Ενώ τέσσερις φορές το αστικό κράτος και κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ κατέφυγαν στην επέσχυτη πολιτική επιστράτευση των αυτεργατών το 2002, το 2006, το 2010 και το 2013 για να χτυπήσουν τους αγώνες τους. Η δε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει κατά γράμμα την πολιτική των προκατόχων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, δίνοντάς τα όλα στους εφοπλιστές για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους. Είναι άλλωστε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που με την ενσωμάτωση της οδηγίας του 15-1794 απελευθέρωσε τις ομαδικές απολύσεις στα καράβια. Ταυτόχρονα, ο σχεδιασμός είναι για την πλήρη άρση των ασφαλιστικών εισφορών. Όπως βλέπετε και με τα τελευταία μέτρα Τσίπρα, όλοι οι εργοδότες σιγά-σιγά την κάνουν από την ασφάλιση, να υπάρξει πλήρης απαλλαγή τους. Και ταυτόχρονα, πανάκριβα εισιτήρια και το λεγόμενο μεταφορικό ισοδύναμο για τους νησιώτες, που καταλήγει άλλος ένας μποναμάς για τους εφοπλιστές. Ο σκυλοκαυγάς λοιπόν αυτών των ημερών από τα στελέχη των αστικών κομμάτων για το σε πιανού εφοπλιστή κότερο ξεκουράζονται, τα λέει κυριολεκτικά όλα. Σε συνεργασία λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κονδύλια του ΕΣΠΑ αναπτύσσονται οι λεγόμενες υποδομές εναλλακτικών καυσίμων για ανεφοδιασμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβιθούσα και στα λιμάνια που εντάσσονται στο λεγόμενο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, δηλαδή τα λιμάνια Πάτρα, Ιγουμενίτσα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, με πλωτό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, για να πρικοδοτήσει με νέα κέρδη το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο, που ελέγχει το 15% των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως και φιλοδοξεί βεβαίως παραπάνω μερίδιο. Ενώ κυριολεκτικά ένας διεθνής επιχειρηματικός πόλεμος ομίλων μένεται αυτή την περίοδο, όχι μόνο για τη στροφή στις λεγόμενες τεχνολογίες με ελαφρύτερα καύσιμα χαμηλού θείου, που γίνεται κυριολεκτικά μεγάλος πόλεμος, αλλά και για τους σχεδιασμούς που έχουν ορίζοντα το 2025, που συζητούν και προωθούν, όχι απλά συζητούν, τα έξυπνα πλοία χωρίς καπετάνιο και προσωπικό, δηλαδή τη ρομποτική και τη τεχνητή νοημοσύνη, και για το ποια μονοπόλια, ποια συμφέροντα θα ηγηθούν σε αυτές τις στρατηγικής σημασίας τεχνολογίες το επόμενο διάστημα. Ταυτόχρονα συνεχίζεται η απελευθέρωση και η ιδιωτικοποίηση της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας των λιμανιών και πρόσφατα των λιμενικών υπηρεσιών, έτσι όπως ψηφίστηκε και με τον συγκεκριμένο κανονισμό στο Ευρωκοινοβούλιο από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟ και το Ποτάμι, με μόνο την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ και να την καταψηφίζει και να καταγγέλει και να αποκαλύπτει το αντιδραστικό περιεχόμενό της. Από όλα αυτά νομίζουμε ότι μπορούν να βγουν τρία συγκεκριμένα συμπεράσματα. Ότι ο κλάδος των θαλάσσιων μεταφορών αποτελεί ένας από τους κλάδους με τη μεγαλύτερη ένταση εκμετάλλευσης εργαζομένων και συνεπώς με τη μεγαλύτερη και υψηλότερη κερδοφορία. Ότι οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στους ομίλους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μένονται με σφοδρότητα και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της τροφοδοτούν με πακτολό ευρωνοσιακών εθνικών ενισχύσεων. Και εδώ φαίνεται. Το πήρατε χαμπάρι ότι 15, 16 και 17 η χώρα μας ήταν πρώτη σε απορροφητικότητα ευρωνοσιακών κονδυλίων. Να που πήγαν τα κονδύλια και δεν κατάλαβε κανένα στην περίοδο που απογειώθηκε η φτώχεια και η εξαθλίωση, ήμασταν
στην πρώτη θέση της απορρόφησης κονδυλίων. Αυτή η κατάσταση με την προκλητική φοροαπαλλαγή, τις τεράστιες φοροελαφρύνσεις, τα προνόμια, τις διευκολύνσεις, τις σκανδαλώδεις ενισχύσεις του εφοπλιστικού κεφαλαίου είναι μια πραγματικότητα στην Ελλάδα που οι κυβερνήσεις ακριβώς των κομμάτων του κεφαλαίου στην Ελλάδα διαχρονικά αναδείχθηκαν σε πρωταθλήτριες των ενισχύσεων των Ελλήνων εφοπλιστών. Μάλιστα, αυτά τα προνόμια τα εκχώρησαν οι αστικές κυβερνήσεις με βάση το πλαίσιο της λεγόμενης Ένωσης Άνθρακα και Χάλιβα από τη δεκαετία του 50 και διαμορφώθηκε αυτό το πλαίσιο και οδηγός ήταν οι εξελίξεις και ο σχεδιασμός στην Ελλάδα και η στήριξη του ελληνικού εφοπλιστικού κεφαλαίου που έγινε καρπών και σε άλλες χώρες. Σε αυτή τη στήριξη και την άγρια εκμετάλλευση των αυτεργατών οφείλεται η ξέφρενη κερδοφορία και το λεγόμενο εφοπλιστικό θαύμα της ελληνικής ναυτιλίας. Ο ελληνόκτητος στόλος αυτή τη στιγμή κατέχει την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη, ελέγχει το 30% των δεξαμενόπλοιων, το 22% των πλοίων μεταφοράς χίδιν φορτίου, το 16% των πλοίων μεταφοράς χημικών και προϊόντων πετρελαίου, το 15% των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, ενώ αντιπροσωπεύει το 50% της συνολικής χωρητικότητας του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αξία του αγγίζει τα 100 δις δολάρια και πιο πίσω είναι και η Ιαπωνία και η Κίνα καθώς και η Γερμανία. Ο ελληνικών συμφερόντων εμπορικός στόλος αυξήθηκε το 2018 αριθμώντας 4.746 πλοία όλων των κατηγοριών άνω των χιλίων και ταυτόχρονα από αυτά σε ελληνική σημαία μόλις τα 753 είναι μειωμένα, δηλαδή κατά 24 πλοία, μόλις τα 753 είναι σε ελληνική σημαία. Δηλαδή, 1 στα 7 είναι σε ελληνική σημαία. Η ελληνική, μάλιστα, σημαία μείωσε κι άλλο το μερίδιό της στον ελληνόκτητο στόλο προς όφελος των νησιών Μάρσαλ και της Λιβερίας, που το καθένα τους έχει από 20% στην πίτα. Παρά λοιπόν τα προνόμια που καρπόθηκαν οι εφοπλιστές, διατήρησαν και διατηρούν ένα μεγάλο μέρος των πλοίων τους στις σημαίες ευκαιρίας, γιατί αυτό επιβάλλει το συμφέρον τους στο κυνήγι του μεγαλύτερου κέρδους και οι συναλλαγές τους στην παγκόσμια ναυτιλιακή σκηνή. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έδωσε επίσης τη δυνατότητα στη δρομολόγηση πλοίων με σημαίες ευκαιρίες στις εσωτερικές θαλάσσιες μεταφορές και μάλιστα μόνο με την ελάχιστη στελέχωση του πληρώματος. Το εφοπλιστικό κεφάλαιο λοιπόν είναι αχόρταγο, καρπώνεται τα προνόμια, αυξάνει την κερδοφορία του, κάνει ορισμένες προσωρινές κινήσεις βέβαια, φέρνοντας ορισμένα πλοία στο ελληνικό νοιολόγιο και στη συνέχεια απαιτεί νέα μέτρα, εκβιάζοντας με την απειλή ότι θα το γυρίσει πάλι σε σημαίες ευκαιρίας για να κάνει συνολικά αυτό το σχεδιασμό. Και βεβαίως, την ίδια ώρα υπάρχουν σχεδιασμοί της ελληνικής κυβέρνησης, εφοπλιστικών κύκλων, πώς θα σχεδιαστεί ακόμα και με τα νεότευτα καράβια να υπάρχει μια επιστροφή στην Ελλάδα με όλους τους τρόπους να μπορέσουν να έχουν τζάμπα ναυπήγηση πλοίων ελληνικών και στα ελληνικά ναυπηγεία, γιατί βεβαίως έχουν διευκόλυνση στην Κίνα και στην Νότια Κορέα που ναυπηγούνται τεράστιος όγκος από αυτά τα καράβια, αλλά ταυτόχρονα έχουν σχεδιασμό να έχουν αντίστοιχο δίπορτο για το επόμενο διάστημα. Άλλωστε, ένα μέρος του στόλου τους, οι εφοπλιστές, θέλουν την ελληνική σημαία, ακριβώς γιατί έχει και ένα ειδικό βάρος, να πούμε και για και αυτό το ζήτημα, έχει ένα ειδικό βάρος για να διαχειρίζεται καλύτερα τα συμφέροντά τους και να τους εκπροσωπεί ανάλογα και στους διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, τον IMO, που το εφοπλιστικό κεφάλαιο το προτιμά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχει μεγαλύτερη ευελιξία και μπορεί εκεί να έχει ακόμα μεγαλύτερη δυνατότητα να προωθήσει τα συμφέροντά του, βεβαίως με όλες αυτές τις αντιφάσεις και τους ανταγωνισμούς που υπάρχουν ευρύτερα. Οι κατά τα άλλα εθνικοί ευεργέτες Έλληνες εφοπλιστές, λοιπόν, είναι αυτοί που, ενώ την ώρα που προωθούν 9,4 δις δολάρια επενδύσεις για νέα καράβια, είναι αυτοί που όλο αυτό το διάστημα ευθύνονται για αυτή την κατάσταση συνολικά στα ναυπηγεία. Από το βήμα της έκθεσης Ποσειδόνια,
Ο Αλέξης Τσίπρας εξήρε τους εφοπλιστές και τους κάλεσε να αξιοποιήσουν το εξαιρετικό momentum για την κερδοφορία τους. Με τα ίδια εγκόμια, ύμνους στους πατριώτες εφοπλιστές, συνόδεψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπό τα χειροκροτήματά τους και τους επένους της Νέας Δημοκρατίας την ψήφιση στη Βουλή του γνωστού ελεηνού συνυποσχετικού που επί της ουσίας, εκτός από τις 50 συνταγματικές φοροαπαλλαγές που απολαμβάνουν, που να πούμε ότι μόνο το ΚΚΕ έκανε πρόταση στη Βουλή στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση να αρθεί αυτός ο απαράδεκτος κανονισμός μέσα από το Σύνταγμα, αυτές οι προκλητικές φοροαπαλλαγές, και όλα τα άλλα κόμματα καταψήφισαν. Άρα λοιπόν σήμερα βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ασφαλώς και δεν πρωτοτυπεί, γιατί αντίστοιχες φοροαπαλλαγές είχε και η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ και εθελούσιους φόρους. Εθελούσιους φόρους 140 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως είχαν η Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ, έκοψε ένα κατοστάρικο ο ΣΥΡΙΖΑ και πήγε στα 40 εκατομμύρια ετησίως. Οι ναυτεργάτες λοιπόν, μέσα από όλη αυτή την κατάσταση, η εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, διαθέτουν σήμερα αυτή την πείρα να διακρίνουν την ταξική ουσία της πολιτικής τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και των άλλων αστικών κομμάτων, ότι πραγματικά, όπως και η εγκληματική ναζιστική Χρυσή Αυγή, που αποτελούν τα πιο πιστά τσιράκια των εφοπλιστών, έχουν σχεδιασμό, και ακριβώς εδώ δεν υπάρχουν καμία διαχωριστική γραμμή. Είναι κάλπη κατά διλήμματά τους και σε αυτό το πεδίο. Και από αυτή τη σκοπιά σήμερα δοκιμάστηκε η καπιταλιστική διαχείριση και νομίζουμε ότι βγαίνει, αναδεικνύεται ακόμα πιο χαρακτηριστικά ότι η μόνη προοπτική για το λαό μας είναι να ανοίξει ο δρόμος για το δυνάμωμα της κοινωνικής συμμαχίας, η εργατική λαϊκή αντεπίθεση που θα βάλει τέρμα στην εξουσία των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, θα αποδεσμεύσει τη χώρα από τη συμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την συμμαχία του κεφαλαίου και κάθε άλλη συμμαχία που συμπράττει η αστική τάξη, και θα βάλει τις βάσεις για τη λαϊκή ευημερία με εργατική εξουσία και οικονομία. Για ναυτιλία, λιμάνια, κοινωνική ιδιοκτησία που θα αναπτύσσονται με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό, που θα υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα εφοπλιστικά κέρδη. Έτσι λοιπόν μπορεί να εξασφαλιστεί απρόσκοπτα και με σύγχρονα πλοία η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των νησιών, οι ανάγκες της οικονομίας, να εξασφαλιστεί το δικαίωμα της δουλειάς, να εργάζονται οι ναυτεργάτες, οι εργαζόμενοι στα λιμάνια και τα ναυπηγεία με σύγχρονα δικαιώματα. Το ΚΚΕ λοιπόν είναι η δοκιμασμένη δύναμη στους αγώνες, στο πλευρό των ναυτεργατών, διαχρονικά όλα τα προηγούμενα χρόνια και στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Περιφέρεια και στους Δήμους και στη Βουλή. Υπερασπίστηκε τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, αλλά πάνω απ' όλα στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, εκεί που είναι το πραγματικό καζάνι της ταξικής πάλης, εκεί που πραγματικά συγκρούστηκε με το εφοπλιστικό κεφάλαιο, με τα κέρδη του, με τα συμφέροντά του. Και από αυτή την έννοια η καλύτερη διασφάλιση για τους εργαζόμενους στο επόμενο διάστημα είναι να μετρήσουν πόσα εργαλεία θα έχουν στα χέρια τους για να αντιμετωπίσουν το σκληρό πυρήνα του κεφαλαίου στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα συνολικά την αστική τάξη, γιατί έχουν σχεδιασμό κατά ρυπάς την επόμενη μέρα να χτυπήσουν και ο λαός μας πρέπει να είναι ετοιμοπόλεμος, δυνατός και ικανός να τους αντιμετωπίσει. Να είστε καλά.